Δυνατό παιχνίδι, πολύ πείσμα, προσπάθεια από τους παίκτες και των δύο ομάδων στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιτύχει τον γκολ αλλά και του Άρη να κρατήσει το 1-0 και να επιτύχει ένα δεύτερο βέβαια εάν μπορέσει με τις ξαφνικές αυτές αντεπιθέσεις τις οποίες πραγματοποιεί. Ο Πατζιαράς τοποθετεί και πάλι την μπάλα στο σημείο της μικρής περιοχής, αφήνει για το Φυρό, φεύγει ο Φυρός. Καθυστέρηση από πλευράς Άρη στην εκτέλεση αυτή του ελεύθερου χτυπήματος. Τελικά γίνεται το σούτ από το Φυρό. Αποκρούει ο Γούνας με το κεφάλι, γυρίζει την μπάλα προς τον Ορφανό που κινείται σε θέση μέσα δεξιά και έχει μπροστά τον μπάλα στην προσπάθειά του να τον αποφύγει. Φεύγει από τον μπάλα, ξεφεύγει από την στήριξη του Πασόφη, γυρίζει προς τον Αναστασιάδη που καθυστερεί και δίνει την ευκαιρία στον Κούι να κερδίσει την μπάλα. Αλλά με ένα κατευθείαν δυνατό βολέ να τη στείλει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και γρήγορα τώρα βγαίνουν στην επίθεση με το Φυρό που κινείται σε θέση μέσα αριστερά και πετάει γρήγορα τον ελεύθερο χώρο στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Πέλιο. Αλλά βγαίνει μπροστά στη φάση αυτή ο Φορτούλα και γρήγορα έξω από την περιοχή του με τα πόδια κερδίζει την μπάλα και τροφοδοτεί τον Γούναρη. Γούναρης Αναστασιάδης. Αναστασιάδης κινούμενος σε θέση μέσα δεξιά οργανώνει επίθεση για τον ΠΑΟΚ και πετάει προς τον Κωστίκο που φεύγει ταχύτατα, είναι έτοιμος για τη σέντρα. Τελικά όμως η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου στην προσπάθειά του να αναπτυχθεί περισσότερο από πλάγια θέση μέσα προς το τέρμα του Άρη που και έτσι η ταχυτάτη αυτή επίθεση των παιχτών του Εθνικό Σιγάλεο 3-1. Καβάλα Απόλλων 1-0. ΠΑΟΚ 1-0 εδώ στο γήπεδο Χαριλάου μπροστά σε 27.000 φιλάθλους οπαδούς των δύο ομάδων και με τον Παντζαρά αυτή τη στιγμή και τον Πάλα που ετοιμάζονται για το ελεύθερο χτύπημα. Ξαναρχίζει το παιχνίδι με το δυνατό βολέ του Πάλα που φέρνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Δίνδρος Γούναρης πηδούνε για κεφαλιά, γυρίζει όμως την μπάλα προς το Πέλιο, Πέλιο στον Αναστασιάδη, Αναστασιάδης Ορφανός σε θέση μέσα δεξιά προωθείται, γη κάνει τη σέντρα προς την περιοχή του Άρη, γυρίζει προς τον Γερμανίδη μπάλα, παρακολουθεί τα Ψηφόπουλα, αφήνει προς τον Ιωσιφίδη, Ιωσιφίδης είναι έτοιμος και κάνει τη σέντρα ψιλοκρεμαστά, αλλά στέλνει την μπάλα out πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Παντζιαρά. Τοποθετεί την μπάλα ο Παντζιαράς με κάποια βραδύτητα στη γωνία της μικρής περιοχής ενώ συμπληρώνεται το 36ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα λεπτό πριν από το τέλος του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο Χαριλάου, αγαπητοί ακροατές, και ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0. Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης ΠΑΟΚ 1-0. Εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πλάγιο out, γυριστεί σέντρα προς την περιοχή του Άρη, κόβει προς τη Μήνο Φυρός, ολοκληρώνει όλε για να γυρίσει και πάλι μπάλα προς τον Πέλιο που βρίσκεται και αυτός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Γίνεται ένα σουτ, κοντράλεται στα πόδια των αμυντικών του Άρος, γυρίζει στον Πέλιο, γυρίζει προς τον Κουερίνο. Ο Κουερίνο κάνει φάουλ αυτή τη στιγμή στον Πάλα που καταλογίζεται από τον διαιτητή έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη και με τους παίκτες του Άρη κινούμενοι με βραδύτητα για την εκτέλεσή του. Ενώ ήδη συμπληρώνεται ο χρόνος του δευτέρου ημιχρόνου, πρόκειται να ξαναρχίσει το παιχνίδι με την εκτέλεση του φάουλ από τον μπάλα που σουτάρει δυνατά και φέρνει την μπάλα κάτω λίγο από το κέντρο του γηπέδου. Κόβει ο Γούναρης, γυρίζει προς τον Ορφανό, αναπτύσσεται ο Ορφανός σε θέση μέσα δεξιά αυτή τη στιγμή. Κάνει τη σέντερ στην περιοχή του Άρη και αυτή τη στιγμή σημείται η λήξη του αγώνα που βρίσκει νικητή τον Άρη με 1-0 με τέρμα που πέτυχε ο Πάλας το 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με πέναλτι. 1-0 Άρης ΠΑΟΚ στο γήπεδο Χαριλάου, αγαπητοί ακροατές.